Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η εκπομπή του All About Aris, στο Λίμπερο στους 107 και 4. Και σήμερα μαζί σας, σήμερα Τρίτη, 21 του Νοέμβρη, θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Σήμερα που είναι και τα εισόδια της Θεοτόκου, δεν είναι σήμερα, ναι, τα εισόδια της Θεοτόκου. Θα πορευτούμε έτσι μέχρι τις 7 με κυτρινό-μαύρη ενημέρωση, με ό,τι υπάρχει και καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή στο κυτρινό-μαύρο ρεπορτάζ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ως επιτοπλίστων και διάφορα άλλα θέματα που βρίσκονται στην αθλητική γενικά επικαιρότητα. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εμείς επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Ως ήθιστε, FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526, σε μια μέρα που δεν έχει έτσι κάποιο έντονο, κάποιο σημαντικό, χαρακτηριστικό ρεπορτάζ από πλευράς Άρη. Κάποια εξέλιξη δηλαδή σημαντική. Το μπάσκετ δεν έχει μάλιστα αγωνιστικές υποχρεώσεις, θυμίζω, αυτή την εβδομάδα. Υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής. Εκεί έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον έξω από το παρκέ στο θέμα των χορηγιών και του τι ακριβώς θα γίνει τελικά. Ενώ στο ποδόσφαιρο, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα πολύ έντονο, γιατί το Σάββατο είναι ένα καλό παιχνίδι. Αυτό που θα φιλοξενήσει το Κλεάνθης Βικελίδης στις 3 ώρα το μεσημέρι, κοντά στην δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα Παναχαϊκή, την ομάδα του Κώστα Κατσουράνη, που έρχεται στο Κλεάνθης Βικελίδης αίτητη και με τον Άρη με τη φόρα που θα έλεγε κανείς του 4 στα 4 και με τις ανατροπής κιόλας στο Ηράκλειο κοντά στον Αργοτέλη και την ευχή φυσικά εννοείται οι 4 νίκες να γίνουν 5 το Σάββατο, να γίνει το 3-5-15 και ο Άρης να εκμεταλλευτεί τα 2 εντός έδρας παιχνίδια που έχει τώρα στο πρόγραμμα, γιατί θυμίζω ότι μετά την Παναχαϊκή υποδέχεται και τον Κισαμικό πάλι στο γήπεδό του. Βέβαια μεσολαβεί ενδιάμεσα το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Μπαζιάννα, αλλά αυτό θα το δούμε μετά το μάτς με την Παναχαϊκή. Αυτό προέχει τώρα και αυτό που απασχολεί την ομάδα, τον προπονητή, τους παίκτες και εμάς όλους είναι το μάτς με την Παναχαϊκή. Να καταφέρει ο Άρης να κερδίσει, να συνεχίσει το απόλυτο. Αν είναι δυνατόν να αποσπαστεί και άλλο από στη βαθμολογία, καταρχάς να αφήσει την Παναχαϊκή στο μείον 5. Αυτό είναι το πρώτο κέρδος και το πρώτο όφελος που θα έχει κερδίζοντας την Παναχαϊκή. Μια ομάδα η οποία ξέρουμε όλοι τι δεσμούς έχει και με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι τόσο θα έλεγα εγώ στο αγωνιστικό της κομμάτι. Εκεί είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, είναι μια ομάδα νεανική, μια ομάδα η οποία θα παλέψει. Δεν θα έρθει δηλαδή εδώ πέρα για να με σταυρωμένα τα χέρια και θα πει εντάξει, ένα παιχνίδι είναι και τίποτα άλλο. Αλλά το πακέτο Παναχαϊκή έχει και άλλα πράγματα, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Έχουν γνώση οι φύλακες όμως, τουλάχιστον πρέπει να έχουν γνώση. Αυτοί που πρωτίστως το ξέρουν και άρχισαν από σήμερα να δουλεύουν πάνω στο παιχνίδι αυτό είναι το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές, με την ομάδα από ό,τι φαίνεται να είναι σχεδόν πλήρες το Σάββατο, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, καθώς όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν εκτός λόγω όχι τόσο σοβαρών τραυματισμών, δηλαδή ο Μπούρμπος, ο Παυλίδης, θα είναι από ό,τι φαίνεται διαθέσιμοι και αυτό αυξάνει αυτομάτως τις επιλογές του προπονητή. Δεν μπορέσει δηλαδή να κάνει μια δεκαοκτάδα μέσα από πλήθος επιλογών. Όλοι σχεδόν από ό,τι φαίνεται θα τεθούν στη διάθεσή του. Θα πρέπει να γίνει βέβαια, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, και μια διαχείριση από τον προπονητή, γιατί ακολουθεί και το μάτς του Κυπέλλου. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι παίκτες που θα παίξουν το Σάββατο δεν αποκλείεται να μην παίξουν την Τρίτη στο Κύπελλο, αν κρίνει το τεχνικό τίμο ότι είναι κουρασμένοι και ότι θα πρέπει να μείνουν έξω. Αλλά εδώ που τα λέμε, γίνεται μεγάλη κουβέντα από την προηγούμενη εβδομάδα για επιλογές, για το βαθύ ρόστερ, για τους παίκτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Άρης έχουμε πει ότι διαθέτει ένα πληρέστατο ρόστερ. Έχει ένα ρόστερ 28 περίπου ποδοσφαιριστών, οι οποίοι όλοι μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα, να γίνουν εν δυνάμει βασικοί. Άρα, να, μια καλή ευκαιρία για πάρα πολλούς από αυτούς. Στο μάτς Κυπέλλου με τα Γιάννα, εφόσον δεν παίξουν το Σάββατο με την Παναχαϊκή, δεν μπορούν να παίξουν και όλοι. 11 θα παίξουν σίγουρα αυτοί που θα ξεκινήσουν και όσοι χρησιμοποιούν ως αλλαγή. Άρα, επειδή μιλάμε για ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, θα δοθούν ευκαιρίες 100% στο μάτς Κυπέλλου με τον Μπας Γιάννενα. Και θέλω να πιστεύω ότι όσοι χρησιμοποιηθούν τότε
θα λειτουργήσουν όπως λειτουργήσε ο Μάρκος Ντούνης προχθές στο Ηράκλειο. Μπήκε, έκανε τη διαφορά και βοήθησε πάρα πολύ στην ανατροπή. Αλλά αυτά θα τα δούμε, παραλαμβάνω, μετά το μάτς με την Παναχαϊκή. Απλά ως γενικότερη κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα, ένας προπονητής πρέπει όλα αυτά να τα έχει στο μυαλό του. Πρέπει να βλέπει και λίγο μακρύτερα. Δηλαδή, okay, παρακολουθεί την Παναχαϊκή, θα κάνει το σκάουτινγκ του, θα ετοιμάσει την ομάδα με βάση τον αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει το Σάββατο, αλλά θα κοιτάζει και λίγο πιο πέρα. Ξέρει ότι σε τρεις μέρες μετά έχει να αντιμετωπίσει τον Πας Γιάννενα για το κύπελλο. Αλλά θυμάστε, ένα παιχνίδι must win για τον Άρη, αν θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και να προλάβει όσοι πούνε, μα πόσο ο Άρης δεδεχομένως να αφήσει να μην ασχοληθεί με το κύπελλο. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα παίξει ο Στεφάνοβιτς ή ο Μαραγκός, αυτά τα παιδιά δηλαδή που δεν έχουν πάρει, και να φέρουμε σε αυτούς τους δύο γιατί δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Τι είναι, δεν καλή δηλαδή. Μην τρελαθούμε κιόλας. Θα τα δούμε και αυτά, όλα τα θέματα που αφορούν και το ρεπορτάζ με την προπόνηση η οποία έγινε σήμερα και με την οποία ξεκίνησε η προετοιμασία για το μάτς αυτό, και πολλά άλλα θέματα φυσικά τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα την ίδια ώρα που έχει ξεσπάσει εδώ ένας ανηλεής πόλεμος διαδικτυακά μεταξύ των μεν και των δε, των πρώην και των νυν, των συμμορητών και των μη συμμορητών, των εξυγιαντών και των χαλίφιδων στη θέση του χαλίφι. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Πλέον το παιχνίδι παίζεται, όπως έχετε αντιληφθεί, διαδικτυακά. Εκεί έχει μεταφερθεί. Δεν παίζεται τόσο πολύ στις εφημερίδες. Πλέον οι εφημερίδες έχουν... Με λύπη το λέω, γιατί και εγώ και ο Χρήστος είμαστε παιδιά των εφημερίδων. Εκεί μάθαμε τη δημοσιογραφία. Στην εποχή. Ναι, στην εποχή. Δυστυχώς όμως οι εφημερίδες πνέουν τα λίστια και πλέον το παιχνίδι παίζεται ξεκάθαρα διαδικτυακά. Εντάξει, το κάθε τι στο... Έχει πάρει ο καθένας από μία ιστοσελίδα και πυροβολάνε γίνεται, όλοι. Και πυροβολάνε, γίνεται, μιλάμε, ο πραγματικός χαμός. Εντάξει, είναι και πολλά τα μηνύματα που λαμβάνει ο κόσμος. Βλέπεις ότι του ΠΑΟΚ τώρα, μετά το χθεσινό που μιλάμε για χειρουργείο κανονικό του ατρομήτου, ναι, οι μισοί λένε ότι είναι καθαρά και τα λοιπά, τι είναι αυτά που λέτε, είναι κανονικό το πέναλτι για το offside, δεν λένε τίποτα. Βέβαια, το ισοσκελίζουμε το offside του Πρίγιοβιτς, το οποίο είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει ο Σίπκας από που είναι, από την Μπέλα. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει, αν τον παρατηρήσεις. Ο Πρίγιοβιτς έχει πάρει την μπάλα, έχει προχωρήσει 30 μέτρα, έχει σουτάρει και μόλις η μπάλα πάει out, ο βοηθός σηκώνει το σημαίακι. Και εξισώνεται αυτή η φάση ότι σου λέει, να, δεν έκοψε μόνο το τέτοιο, το να τρώμε, το έκοψε και τον ΠΑΟΚ μια φάση. Εγώ ξέρεις δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά να σου τελειώσω, ναι, και ναι, βλέπεις ναι, τώρα τι λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ όλοι και τα λοιπά, οι οποίοι ναι, μέχρι πρώτη λέγανε, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πέναλτι και τώρα λένε, καλά κάνουμε, εσείς τόσα χρόνια πώς τα παίρνατε. Καλά κάνουμε και το παίρνουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Okay, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Εάν μιλάμε, γιατί μιλάμε για δύο εξόφθαλμες φάσεις χθες. Αναφέρθηκε στο πέναλτι και στο offside, εντάξει. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή να αναφέρονται καν. Για ποιο λόγο να μην αναφέρονται? Δεν έγιναν. Δεν υπήρξαν παραβάσεις. Είσαι στο payroll του Ολυμπιακού, αν τα λες. Ποια είναι δηλαδή η ευθύνη των δημοσιογράφων και η αντικειμενική δημοσιογραφία σε αυτή την περίπτωση? Δεν θα πρέπει να αναφερθείς. Καθαρό πέναλτι λες στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να αναφερθείς και να πεις ότι εδώ υπήρξε. Όχι. Εδώ εμείς αναφερθήκαμε προχθές και είπαμε ότι αν κάτσεις και το δεις βέβαια 132 φορές, κάνεις και το instant που το λένε αυτό replay, θα διαπιστώσεις ότι είναι λίγο εκτεθειμένος. Ξέρεις ο Ντούνης στο φορές... τρίτο γκολ του Άρη. Ξέρεις γιατί πολλές φορές ο κόσμος λοιπόν του Άρη λέει Σαββόπουλε, Τσαλτίδη. Μην λέτε ότι ο Ντούνης είναι λίγο εκτεθειμένος, γιατί του ΠΑΟΚ δεν είπανε ότι δεν είναι πέναλτι. Και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο να χάνουμε τα κυριολεκτικά τα βέβαια και τα πασχάλια. Ναι, όμως μην το λες, μην το λες λοιπόν. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει, ότι αυτοί που βαφκαλίζονται την αλλαγή και την εξυγίαση, ναι, εντάξει, για τους δικούς τους σκοπούς, τους οποίους εξυπηρετούν, μπορεί το άσπρο να το κάνουν μαύρο, ρε παιδί μου, και το κάνουν, είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορείς να απαιτείς από τον άλλον
να μην κάνει ούτε μία αναφορά. Συγγνώμη δηλαδή, δεν το βλέπω τι είμαι, αωματός. Δεν πρέπει να το λες, φίλε. Δεν πρέπει να το λες στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα για τον ΠΑΟΚ μας. Δεν πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μία παράβαση και ότι υπήρξε ένα λάθος. Το αν είναι σκόπιμο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Δεν βλέπεις αυτό με τους δανεικούς, εσύ Αλέξη. Αν οι δανεικοί είναι από άλλους, είναι κατευθυνόμενοι κτλ. Υπήρξε ένα διάστημα που υπήρξε. Κακά τα ψέματα, γίνονταν πράγματα και θάματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα τεράστιο διάστημα. Και πλήκει ο Άρης. Θανάσιμα από αυτή την ιστορία. Ήτανε παράπλευρη απώλεια ο Άρης. Δεν ήταν τόσο παράπλευρη. Ναι. Ήταν από το Ολυμπιακό Σβέρια, από την αλλαγή του ΚΑΠ. Και παλιότερα μιλάω, όταν ο Άρης ήταν στη Σούπερ Λίγκα και είχε καλύτερες ομάδες. Έτσι, που επιδικάζονταν κάτι ποσά για τροφία στην ομάδα του Καρτίδη, που επιδικάζονταν ρήτρες 800 χιλιάρικα ενώ δεν έπρεπε να επιδικαστούν. Στο όνομα δηλαδή της θεωρητικά αλλαγής Κάμπορα. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα και να τα κουκουλώνουμε και να τα σκεπάζουμε. Επειδή ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα καθεστώς. Αυτό είναι το οποίο. Κάτσε, τα πέτσινα απέναντι που πήρε ο Ολυμπιακός. Άρα αυτό δηλαδή, τα πήρε ο Ολυμπιακός, θα πάρουμε κι εμείς. Άρα δηλαδή θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, μετρήστε παιδιά πόσα ήταν και μόλις φτάσουμε στον αριθμό να σταματήσουμε. Είναι και πολλά, πριν καμιά δεκαετία χρόνια να παίρνει. Αλήθεια. Αλλά να πω και κάτι. Τόσα χρόνια που ο Ολυμπιακός του Θοκράτη του Κόκαλη έπαιρνε αυτά τα οποία έπαιρνε. Έτσι. Ναι. Κάποιοι που βγαίνανε Τέταρτη και Πέμπτη. Με Βασίλη Γκαγκάτση, κουμπάρο του Ζαγοράκη, με Βασίλη Γκαγκάτση, πρόεδρο της ΕΠΟ, θα βγαίνανε Τέταρτη. Γιατί λένε δεν πήραμε εμείς πρωταθλήματα. Τέταρτη θα βγαίνανε, εγώ λέω δεν θα βγαίνανε Τέταρτη. Θα βγαίνανε Έκτη, θα βγαίνανε Έβδομη. Θα σώζονταν τη χρονιά εκείνη με το Σταυρίδι, που βγήκαν τελικά ένατη και σωθήκαν 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος, χάρη σε αυτό το απίστευτο παιχνίδι που ο Χατζιαποστόλου. Που τώρα βγαίνει κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος μαζί με τον Βασίλη Γκαγκάτση και μαζί με τον Κυρτζίκη. Βγήκε μετά το τέλος στο Γιώργο Μίνο και έλεγε άψογη διαιτησία του Σταυρίδη. Το ότι δεν πήραν πρωταθλήματα ήταν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν πρωταθλήματα. Γιατί αυτό που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντί για να βγαίνουν 8η και 7η, να βγαίνουν 4η και να συντηρούνται στην Ευρώπη. Και επειδή λέμε για χαλίφιδες. Ναι, δεν είναι ένας ο χαλίφης όπως ήταν μέχρι πρότινος. Ναι, εδώ. Σιγά μη σας άφηνε ο Μελισάν να είστε μόνοι σας. Μια χαρά είναι και ο Δέδες εκεί στην ΕΠΟ και ο Κουκουλάκης με τον Τριτσόνη στην ΚΕΔ. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι ισχυροί. Δεν είναι ένας. Γι' αυτό ναι. Δεν έχετε την απόλυτη κυριαρχία όπως είχε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά. Να σταματήσουν όλοι να μιλάνε επειδή εσείς θέλετε να πάρει ο ΠΑΟΚ. Ούτε να κλείσουν όλες τις σελίδες, ούτε να κλείσουν όλα τα ραδιόφωνα, τα μικρόφωνα, να φημωθούν όλες οι φωνές. Πώς θα γίνει δηλαδή. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε στο πετσί μας όλοι, δεν ξέρω κανέναν, αυτή την κατάφορη αδικία, θα πρέπει δηλαδή τώρα να κάνουμε τουμπική. Δεν το καταλαβαίνω. Τότε να τα κλείσουμε. Να πούμε ότι εντάξει, πλέον τα ελέγχουν αυτοί που τα ελέγχουν. Μην ασχολείστε για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Το κλείσουμε το μαγαζί, να μην ασχολούμαστε. Και ποιο είναι το θέμα δηλαδή. Όπως έχετε καταλάβει, το Μανολιός άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς δηλαδή. Έφυγαν αυτοί και ήρθαν οι άλλοι. Να φύγετε εσείς, να έρθουμε εμείς. Οι διαιτητές εντωμεταξύ είναι οι ίδιοι. Αυτοί ο Αρευτόπουλος, ναι, δηλαδή, ο Παπαπέτρου. Ναι, απλά πήραν άλλη γραμμή τώρα. Ναι. Δηλαδή, εσείς τι νομίζετε δηλαδή, ότι αυτοί θέλουν να το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλαμε τον Γκίζα. Με τον Γκίζα, ρε φίλε. Το έχουν βαφτίσει, έχουν βάλει ένα μανδύα να αλλάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η εξυγίαση, το επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Εντάξει, ήθελε ένα περιτύλιγμα όλο αυτό. Ήθελε ένα περιτύλιγμα. Και αυτό έχει και με την κυβέρνηση και τα λοιπά, έχει προεκτάσεις. Διότι πολύ ορθώς βγήκε πέρσι ο κύριος Κοντονής, τον ακόμα ήταν υπουργός αθλητισμού, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί οι μισθοί των 7, των 8 και των 10.000 ευρώ στην ΕΠΟ. Και τώρα βλέπουμε προχθές. 10.200 ο Ζήσης μας, 10.700 ο ένας, 12.500 το μήνα ο Τριτσόνης και άλλα 12.500 ο Κουκουλάκης για να έχω στη Β' Εθνική 5 παίκτες της Λαμίας offside και να γίνονται όργια και να δίνει πέναλτι αυτός όπως τον λένε από τον Πειραιά στο Καλυθέα Λαμία τη Βουτιά και όχι μόνο να μην τον εξαφανίζουν αλλά να τον ανεβάζουν και κατηγορία. Παίζει Super League ο τύπος φέτος. Να γίνονται πράγματα και θαύματα. Δηλαδή αυτός ο Πριονάς που είναι στο εργοτέλης Άρης
Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή θα ξανασηκώσει με Άκη. Είναι δυνατόν? Γιατί άντε στα Τρίκαλα ήταν όντως τρεις φάσεις που και οι τρεις όλος περιέργως είναι εναντίον του Άρη, αλλά και οι τρεις είναι οριακές, ρε παιδί μου. Είναι όπως και τον γκολ που λες. Που τον γκολ, να σου πω κάτι, στο stop καρέ την ώρα που δίνει την μπάσα, αν το σταματήσεις και δεν έχεις το μισό δευτερόλεπτο που έχει φύγει η μπάλα από το πόδι, δεν offside. Που αυτό το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να το πιάσει για να πεις ότι θέλει να ευνοήσει τον Άρη. Ο ίδιος βοηθός που στο πρώτο ημίχρονο έχει δώσει ανύπαρτο φάουλ κατά του Άρη και γίνεται το 1-0. Αλλά η εύνοια εντός εισαγωγικών του Άρη αυτή είναι. Σε μια οριακή των οριακών φάσεις, στο ίδιο μάτς που τρεις φορές τον έχει κόψει με ανύπαρτο offside. Εύνοια είναι, κύριε, όπως θες. Που δίνει αυτό το πέναλτι και κόβει με αυτό το offside. Όπως αυτά επί σειρά ετών τα έκανε ο Ολυμπιακός και ξεφωνίζανε σωστά τον Ολυμπιακό. Που δεν μπορούσε να παίξει με κάθε τυπάσα από τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η άμυνα έπεσε στο κέντρο. Η βοήθεια έρχεται. Που ερχόταν, το θυμάσαι τον Κοβάσεβιτς, τις βουτιές που έκανε. Κατά κύριο λόγο, η βοήθεια έρχεται όταν δεν μπορείς αγωνιστικά. Και χθες ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε αγωνιστικά. Δυσκολεύτηκε. Και ήρθε η χείρα βοήθειας από εκεί που έπρεπε να έρθει για να μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι. Θυμάμαι ένα μάτσο Ολυμπιακός Άρης με γενναίο βοηθό και αυτόν του Τζαγοράκη από το ίδιο χωριό που ήταν. Τον Καβαλιώτη, τον αποχή άρχιζε. Από το ίδιο χωριό με τον Ζαγοράκη. Βοηθός ο γενναίος, ο οποίος έγινε και αρχιδιαιτητής σε ένα διάστημα. Τέτοιο στην ΚΕΔ μπήκε ένα διάστημα. Που δίνει τα πέναλτι, ο πέναλτι. Που δεν υπάρχει ποτέ. Και ακόμα και στο πέναλτι το βγάζει το ένα ο Σιφάκης. Το Σιφάκης ήταν ο τερματοφύλακας του Άρη. Το βγάζει το πέναλτι ο Σιφάκης το 1. Παίρνει επαναφορά offside ο παίκτης του Ολυμπιακού και πάλι δεν το δίνει. Το αφήνει και αυτό. Πώς τον λέγανε εδώ, Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης. Από το ίδιο χωριό με το Σαχωράκι. Όρια γινόντουσαν εκείνα τα χρόνια. Που ο Ολυμπιακός είναι αίτητος σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει 14 παιχνίδια μόνο νίκες και χάνει από τη Λάρισα. Το 0-1. Γιατί έπρεπε να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Κουρίδης που είναι στους κατηγορούμενους. Άλλαξε τον κανονισμό. Έχανες από το Σιφάκι. Δεν μπορούσε να πας στο ΚΑΣ για τον Έλληνα παίκτη. Δώσ' το 800 αν έχει λήξει το συμβόλαιο. Γιατί μην νομίζετε ότι αποφάσεις είναι μόνο με διαιτητές. Ο στραγγαλισμός των ομάδων και ειδικά του Άρη. Από εκεί ήρθε, από το σύστημα. Ο Άρης με δικά του λάθη μένει δεύτερο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλάζουν τον γκάπ για να μην, επειδή ο Καλαϊτζίδης και ο Καλογέρης πήγαν και κατέθεσαν για το Ολυμπιακός Βέρεια. Τότε και οι Αριανοί πέφταν στη λούμπα. Θυμάστε που μας λέγανε, τι λέτε, τον καλύπτετε και τα λοιπά, δεν ισχύει. Περνάνε δύο χρόνια, να τη δόξα δράμα μας με Χατζησαρόγλου στη Β'. Εμείς πολλές φορές μπερδεύουμε την ανυπαρξία των παραγόντων μας ή την κακή απόδοση της ομάδας μας με μια κακή διαιτησία ή να μας τρυπάνε με τέτοιου είδους αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω ανύπαρκτο παράγοντα ή επειδή είναι κακή η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο πρέπει ο άλλος να με σφάζει ή να με ξεσκίζει με αποφάσεις όπως αυτή του Κάμπορα. Θυμάστε τι έγινε τότε, τι τεράστια ζημιά έπαθε ο Άρης. Έχετε απλήρωτο τον Κάμπορα. Το είπε η δευτεροβάθμια της ΕΠΟ. Και πας μετά από δύο μήνες στο ΚΑΣ και στη FIFA και λέει καλά, λέει. Ο ένας προσκομίζει τα εξτρέ της τράπεζας, ο άλλος λέει είμαι απλήρωτος. Και εσείς δικαιώσατε αυτόν που είπε είμαι απλήρωτος. Πώς να μην τον δικαιώσουν εκείνες οι επιτροπές. Τίποτα όμως. Ίδιοι οι μάνατζερ με το μάνατζερ του Πάμπλο Γκαρσία. Μήπως τα ακούγατε αυτά στη Θεσσαλονίκη. Α, δύο-τρεις γραφικοί τα λέμε. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και παίζουν και σήμερα τον ρόλο τους. Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζει όχι η διαιτησία, όσο τα κοντάρια τον Άρη. Δείχνει απόλυτη έλλειψη σεβασμού. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα το κερδίσει ο Άρης αυτό. Γιατί ξέρεις όταν είσαι και πολύ καλός αγωνιστικά, σταματάνε να ασχολούνται. Πέρσι που δεν ήσουν και έδινες δικαιώματα, σε ξεσκίσανε.
Πρέπει όμως να υπάρξει ένα συντονισμός γενικότερα επικοινωνιακός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και όχι να ασχολούμαστε με χαζομάρες, να ασχολούμαστε με την ουσία. Και αυτά τα θέματα με την ΕΠΟ και τα λοιπά που τώρα κάποιοι έχουν ξυπνήσει, τα λέμε κανένα 2-3 χρόνια τώρα. Πριν ακόμα εμφανιστούν οι ενώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ο εισαγγελέας διερευνά για χρηματισμό. 3,5 εκατομμύρια λέει ο ένας, 2,5 ο άλλος, είπε ο Μητρόπουλος. Το πήρε ο εισαγγελέας τώρα, για να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει τώρα. Σε κανένα 2 χρόνια θα μας τα πούνε τι θα γίνει. Πάμε αναγκαστικά. Πάμε, διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 η εκπομπή του All About Aris. Μαζί σας, να σας πω ότι η Football League ανακοίνωσε ότι την επόμενη αγωνιστική, την έκτη δηλαδή, τα τηλεοπτικά μάτς θα είναι το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Το παιχνίδι της Βέρειας με τη Σπάρτη, από την R3 τηλεοπτική κάλυψη. Και την Κυριακή θα μεταδοθεί το παιχνίδι Παναχαϊκή Δόξα Δράμας. Είναι η αγωνιστική δηλαδή που ο Άρης υποδέχεται την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, αναφέρομαι. Τον Κισαμικό είναι το μάτς το οποίο δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή από τα επόμενα 4, αν δεν κάνω λάθος, παιχνίδια είναι το μοναδικό που δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά, γιατί και αυτό με την Παναχαϊκή μεταδίδεται. Και εννοείται τα επόμενα δύο που ακολουθούν από το Κισαμικό, δηλαδή Δόξα Δράμας εκτός και Όφη εντός. Μάλιστα εκείνη η αγωνιστική, η έκτη του επόμενου, μεθεπόμενου να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαββατοκύριακου, θα γίνουν κάποια μάτς και τη Δευτέρα, γιατί θα παίξουν κάποιες ομάδες κύπελο, αγώνες κύπελο την Πέμπτη. Άρα θα γίνουν παιχνίδια και το Σάββατο 1 και την Κυριακή 4 και άλλα 3 παιχνίδια θα γίνουν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου. Αυτά γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο το πρόγραμμα από τη Football League για την έκτη αγωνιστική. Παραλαμβάνω, θυμίζω αν θέλετε, ότι το Άρης Κισαμικός δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Βέρεια Σπάρτη το Σάββατο αποφάσισα να δείξουν. Εντάξει, πρέπει να περάσουν και όλες οι ομάδες, παιδιά, από το rotation, από το τηλεοπτικό. Θα πρέπει να... Εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος ασφαλώς θα πάρει ο Άρης, θα πάρει ο Όφη, θα πάρει η Παναχαϊκή, θα πάρει το η Δόξα. Δεν το έχουν, Όχι, δεν το έχουν. Αλλά κάποιες, όλες οι ομάδες θα περάσουν από το... Αν με επιτρέπει την έκφραση, τηλεοπτικό rotation. Το τρίκαλα από όλων πόντων το δείχνει, ρε φίλε. Θα μου πεις έχει δείξει 3 μάτς των τρικάλων μέχρι τώρα. Ναι, δεν το δείχνει, όχι. Είναι καλό μάτς βέβαια αυτό. Μπορεί να το δείξει web αυτό. Μπορεί να το δείξει web. Γιατί είναι και Δευτέρα. Ναι, μπορεί να το δείξει web. Γιατί είναι και Δευτέρα. Πολύ πιθανό, αλλά είναι και το εργοτέλη Σόφι, το κριτικό τέτοιο τη Δευτέρα. Το και εκείνο. Επίσης να πω ότι ο Όφι, από ό,τι πληροφορήθηκα, έκανε διαμαρτυρία στην κρατική τηλεόραση για τα παιχνίδια και μάλιστα έκανε και ένα αίτημα. Όσα παιχνίδια του Όφη εντός έδρας δεν επιλέγει η κρατική τηλεόραση να μεταδίδονται τηλεοπτικά, να μπορεί να τα μεταδίδει το Crete TV. Ναι. Το είχαν και να παίρνουν έσοδα από εκεί. Τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει όσο μπορεί. Πώς δεν μπορεί, άμα το παραχωρήσει. Αν συνενέσει εννοείς. Αν συνενέσει, ναι. Και επειδή το Crete TV είναι περιορισμένο. Δεν είναι εννοείς πανελλαδικής εμβέλειας. Το δείχνει μέσω ΤΕ. Μέσω ίντερνετ, αν μπορείς να το δεις. Μέσω ΤΕ. Ο ΤΕ νομίζω το έχει. Γιατί δεν είναι κακό. Δεν το έχω δει ποτέ. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να το κάνει, γιατί όχι. Άμα δεν, σου λέει δεν τα δείχνει στα μάτσα. Σε πειράζει εδώ ή στην Κρήτη να το δουν. Εγώ πάντως αν ήμουν όφη δεν θα το έκανα. Αυτή τη λογική μπορεί να μεταδοθεί και να πάρει ένα τοπικό κανάλι, να δείξει το Άρης Κισαμικός δηλαδή. Ναι, δεν θα το έκανα εγώ. Ναι. Γιατί κόβω κόσμο. Ναι. Βέβαια, χθες υπήρξε μια ωραία εκδήλωση για τον Γκέραρτ. Και πραγματικά αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Και τον έχεις δει και δύο φορές από κοντά τον άνθρωπο, ναι, παιδί μου. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Και μπράβο τους. Μπράβο καταρχήν στον Μπουρσανίδη που το διοργάνωσε, γιατί αυτός ήταν η ψυχή της όλης εκδήλωσης. Εντάξει, ήρθαν ποδοσφαιριστές που είχαν να εμφανιστούν πάρα πολλά χρόνια, όπως ο Ίσης και ο Βέρα. Έτσι. Βέβαια, ο Όφη μάλλον δεν είχε κανένα όφελος και υπήρξε και αρκετό ξεφωνητό, γιατί δεν γέμισε το γήπεδο. Όχι, δεν γέμισε, ήταν με άδειο το μισό. Από την άλλη όμως. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική και είναι και πολύ συγκινητική και η παρουσία του Γκέραρτ. Και από τη μία υπήρξε έτσι η χαρά όλων αυτών που συγκεντρώθηκαν και τον τίμησαν. Από την άλλη
η μορφή του σε συγκινεί και σε. Δηλαδή, αρκετούς από τους παίκτες είδα που έκλαιγαν χθες, μόλις τον έβλεπαν, είναι σε κακή κατάσταση. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά βέβαια στον Όφη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να σας πω την αλήθεια, εμένα στις τοποθετήσεις του και απέναντι στον Άρη με εκνεύριζε πάρα πολύ. Αλλά αυτό δείχνει και πόσο πετυχημένος ήταν. Ναι. Με φοβερά επιτέγματα όσον αφορά τον Όφη. Τους έβαλε στο χάρτη στην κυριολεξία. Εννοείται, εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από το πουθενά, από την Ολλανδία, ήταν βοηθός προπονητής στη Ρόντα για πολλά χρόνια και σε πολύ νεαρή ηλικία ήρθε στην Ελλάδα και ρίζωσε πραγματικά στην Κρήτη και κάθισε 15 ολόκληρα χρόνια στο μπάγκο του Όφη. Μιλάμε για κατόρθωμα, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δημιούργησε και την πολύ καλή ομάδα του Όφη. Ήταν μια ομάδα φόβητρο, ειδικά στην έδρα της, εκείνη την εποχή, με καλούς ποδοσφαιριστές, γεμάτο γήπεδο, κατάκτηση κυπέλου του 1987, κόντρα στον Ηρακλή. Έφτασε στο κύπελο κυπελούχων μέχρι τους 16 της διοργάνωσης. Μιλάμε για σημαντικές στιγμές που όμοιες δεν έχει ξαναζήσει Όφη, κακά τα ψέματα, από τότε. Και γι' αυτό μνημονεύεται και θα μνημονεύεται σαΐ αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό πήγε όλη σχεδόν η ποδοσφαιρική κοινωνία η ελληνική των τελευταίων χρόνων για να τον τιμήσει με την παρουσία της χθες στο Ηρακλείο. Είναι βέβαια λίγο θλιβερό, λίγο στενάχωρο να τον βλέπεις έτσι αυτή την κατάσταση. Αλλά... Και δεν είναι και πολύ μεγάλο. Ναι, 77 ετών είναι. Ας άμα έχεις κάποια ασθένεια, κάτι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως, μπράβο για το γεγονός ότι τον τίμησα και μάλιστα ξέρεις ότι αφορμή για να γίνει αυτό ήταν το περσινό παιχνίδι του Όφη με τον Άρη, ναι, όπου τον ξαναείδανε στο γήπεδο, ναι, και με τη συγκλονιστική εκείνη στιγμή που ο Κωστένο πήγε και τον φυλάει το χέρι και ουσιαστικά σαν να τον προσκυνούσε κατά κάποιο τρόπο, όπως και ο Παπαδόπουλος βέβαια. Μείνει και από τα παιδιά του άλλωστε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Και μάλιστα ο Παπαδόπουλος το λέει πάντα ότι και η φιλοσοφία του προπονητικά αντλείται από αυτά που έμαθε από τον Γκέραρτ. Εκείνο λοιπόν το παιχνίδι και το στιγμιότυπο της κρατικής τηλεόρασης που δείχνει τον Κωστένογλου να χαιρετάει και η όλη ανταπόκριση που υπήρχε από τον κόσμο του Όφη εκείνο το μάτς, οδήγησε τον Μπουρσανίδη και κάποιους άλλους παλιούς παίκτες του Όφη να διοργανώσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Χθες βλέπεις όμως ότι ακόμα και σε αυτά που δεν είναι θέμα γουστάρω, δεν γουστάρω να πάω γήπεδο, θέλω, δεν θέλω να πάω, με ενοχλεί που Όφη παίζει τη Β' ή οτιδήποτε άλλο. Και το λέω για να συγκρίνουμε και εδώ καταστάσεις. Ο κόσμος δεν γέμισε. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει, η καθημερινότητά του δεν του επιτρέπει να ασχολείται με κάτι που ήταν παθιασμένος και ασχολούν τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα γενιά δεν το γνωρίζει κιόλας, το Όφη εννοείται στην Κρήτη, ναι, γιατί ήταν προπονητής μέχρι το 2000 στο, είναι σαν να μου πεις ότι... Τελευταία 15 ετία δηλαδή ουσιαστικά απέχει, δεν είναι... Είναι και άλλη δυναμική έτσι, εντάξει, μην συγκρίνουμε τώρα τον Άρη με τον Όφη από άψη κόσμου. Στην Κρήτη σίγουρα Όφη είναι τεράστιο μέγεθος, αλλά ακριβώς όλη η Κρήτη δεν μπορεί να πιάσει ούτε τη μισή Θεσσαλονίκη. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς αυτό το μάτς σε ένα γήπεδο που παίρνει 7.500 κόσμο να είναι άδειο. Ναι. Να είναι μισό άδειο, γιατί είχε νομίζω 2.000 κόσμο εκεί, πόσο είχε. Σε αυτό το παιχνίδι δηλαδή δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι πάντα, επειδή προσπαθούν πάρα πολλοί να εξηγήσουν το γιατί δεν πάει ο κόσμος στο Βικελίδη, το γιατί δεν πάει στο Πάλε, το γιατί δεν πάει στο ένα γήπεδο, γιατί δεν πάει στο άλλο γήπεδο. Παιδιά, δεν είναι μόνο τα ερεθίσματα που ψάχνει ο κόσμος. Και το λέω αυτό για να ανοίγω την κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι το Σάββατο η εικόνα του Κλεάνθης Βικελίδης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για μένα, για τα δεδομένα, τα σημερινά να συνυπολογίσω. Που δεν θα, αυτό το νούμερο που θα πω πάλι δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμική του Άρη, ούτε στο 1/5. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχεις 5-6.000 εισιτήρια και να έχεις 9-10.000 κόσμο. Δηλαδή για μένα θα είναι τελείως αδικαιολόγητο αν δεν έχει ο Άρης 9-10.000 κόσμο. Και δεν λέω να αφήσει ο άλλος τη δουλειά του και να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, τώρα άμα κάποιος δουλεύει και δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του. Αυτό λέω. Ότι... Με εισιτήριο 5 ευρώ. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει οικονομικός λόγος. Δεν υπάρχει είμαι στεναχωρημένος, πικραμένος, δεν μπορώ εγώ να βρω. Η ομάδα του έχει δώσει ένα έναυσμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα η οποία με τις όποιες αδυναμίες της το παλεύει στο γήπεδο, αντέδρασε στον Εργοτέλη, ήταν κάκιστη στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα, αλλά άφησε πίσω της στα αποδυτήρια την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και κατέθεσε ψυχή πραγματικά στην επανάληψη. Και μόνο και μόνο για αυτή την αντίδραση της ομάδας νομίζω αξίζει ένα χειροκρότημα και μια παρότριση το Σάββατο, για να δουν και αυτοί ένα αντίκρισμα και να πούν ότι αυτό που κάνουμε έχει αντανάκλαση στον κόσμο, ρε παιδί μου. Και οικονομικά χρειάζεται η ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ, γιατί είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ζουν και από αυτό. Ζουν από τα έσοδα, από τις μπουτίκ, από τις διαφημίσεις, από τις χορηγίες, και επειδή όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό ή αν θέλετε ελάχιστα φέτος, αναφέρομαι σε χορηγίες, διαφημίσεις κτλ. Τι θα περιμένει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία? Εντός έδρας παιχνίδια με καλούς μάλιστα αντιπάλους, όπως είναι η Παναχαϊκή, και είναι και μία από τις εμπορικές σου μας. Μιλάμε, είναι η Παναχαϊκή, κάποτε ήταν μόνιμα στην πρώτη εθνική, ήταν μία πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι δηλαδή με όλο το συμπάθειο ούτε και Σαμικός που θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Μιλάμε τώρα για μία ομάδα της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στην Ελλάδα, με τεράστια ιστορία η Παναχαϊκή. Αλλά εγώ το παρομοιάζω έτσι λίγο το όλο θέμα. Είναι σαν να είμαστε σε ένα αυτοκίνητο που είναι στον κρεμό. Έχουμε έναν οδηγό ο οποίος αρχίζει και πατάει σιγά σιγά τον γκάζι, γιατί μέχρι πριν δεν έπαιρνε μπρος καν το αυτοκίνητο. Και σου λέει, έλα και εσύ από πίσω και σπρώξε λίγο, να φύγω από τον κρεμό, να φύγω μπροστά. Και εσύ λες, όχι, να περπατήσει μόνο το αυτοκίνητο, και όταν περπατήσει και φύγει από τον κρεμό, θα έρθω να σπρώξω κι εγώ. Χρειάζεται η ομάδα, καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, χρειάζεται το. Και αυτό το κάτι παραπάνω. Και παιδιά, είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι διαιτητές και όλοι οι βοηθοί υπολογίζουν τον κόσμο. Τα είδαμε και με τις κουρομπίλες και με όλους αυτούς που περιγράφαμε στο πρώτο. Ρωτήστος, οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΕ αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, είναι άλλο να βγαίνει ο παίκτης από τη Φυσούνα και να αντικρίζει ένα Κλεάνθης Βικελίδης με πάρα πολύ κόσμο. Αυτομάτως να ξέρετε ότι εάν ένας παίκτης είναι, γιατί δεν είναι όλοι του 100%, είναι κάποιος του 50%, του 60%, αυτομάτως παίρνει ένα 10-20% στην απόδοση του. Να ξέρετε, δηλαδή, 100%. Μπαίνω εγώ τώρα και έχει 10.000 κόσμο. Δεν θα φάω την μπάλα. Αυτοί οι χαρακτήρες που έχουμε τώρα και αυτοί οι παίκτες που έχουμε τώρα. Ακριβώς. Ξέρεις μάλιστα ότι είναι ένας αντίπαλος που πρέπει να τον κερδίσεις, γιατί αυτομάτως θα του βάλεις 5 βαθμούς από κάτω, άρα θα του δημιουργήσεις. Θα του κόψεις τη φόρα, γιατί ξεκίνησε με φόρα από εκεί που δεν το περίμενες. Εντάξει, και θα σου δώσει και σε μια τεράστια όθηση, την πέμπτη συνεχόμενη νίκη, για να πας μετά τον Κισαμικό στα πιο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν, με έναν άλλον αέρα και ενδεχομένως και με έναν βαθμολογικό αέρα. Αρκετά ικανοποιητικό. Τώρα, εντάξει, από ό,τι φαίνεται σε μια πρόβλεψη του καιρού από τώρα, θα είναι και καλός σχετικά ο καιρός. Ήλιο με 17 βαθμούς βγάζει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια θεομηνία να περιμένουμε, γιατί τα έχουμε δει αυτά. Ούτε καν όταν παίζει ο Άρης, ναι. Θα βρεθεί κάποιο, ξέρεις, θα μου πούν τώρα κάποιοι. Εκεί στη 2 χτυπάει ο ήλιος. Βάζουμε ένα καπελάκι. Βάρ της Άρης είσαι το καπέλο. Λοιπόν, είναι από τα μάτς σημαντικά, δηλαδή. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Λέμε για τον Άρη, για τα έσοδα, για την εμπορικότητα. Πιστεύετε ότι η κάθε εταιρεία τώρα έχει στη στοίχημα, να πούμε, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι. Του χρόνου, λοιπόν, το ίδιο θα πας να απαιτήσεις από την οποιαδήποτε ομάδα να πάρεις 5 δραχμές παραπάνω με 5.000 κόσμο, το ίδιο με 10 και το ίδιο με 15. Όχι, εννοείται πως όχι. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε για ποιο λόγο ήρθε η στοίχημα? Επειδή είναι φίλοι του Καρυπίδη, ήρθανε. Ήρθαν γιατί είναι ο Άρης. Γιατί, τι διαφορετικό, για να κάνουν εγγραφές. Όπως πάνε και σε άλλες ομάδες. Γι' αυτό πήγαν και στον ΠΑΟ, γι' αυτό πήγαν και στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό επιλέγουμε αυτό. Δεν μιλάμε για μια κρατική εταιρεία η οποία ανάλογα με τα κελεύσματα της κυβέρνησης, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, μοιράζει τα χρήματα. Μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία. Και το παράδειγμα το φέρνω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή αυτή είναι στη φανέλα του Άρη. Όπως και παλαιότερα μπορεί να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Κάποια άλλη εταιρεία. Σου λέει, έχει. Βλέπω κόσμο στο γήπεδο. Ενδυνάμει πελάτες μου δηλαδή. Που επειδή είναι Άρης, θα πάνε να παίξουν και από μένα. Ή για θα τους δώσω μπόνους ή για οτιδήποτε. Αύριο θα δώσουμε ένα διπλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισαν τα γκολ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Και επίσης ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο
παρότριναν και τους υπόλοιπους, όπως ο Διαμαντόπουλος για παράδειγμα, δείγμα του ότι υπάρχει μια τεράστια πίστη σε αυτή την ομάδα φέτος, ότι μπορεί να επιτύχει το στόχο της. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει γιατί φάει τόσο πολύ ξύλο ο Ντούνης από τους συμπαίκτες του. Έχεις δει πόσες φαλιάρες έχει φάει. Αυτό είναι ένας τρόπος να. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά έχει φάει πολύ ξύλο, ρε φίλε. Πάει ο Βαλεριάνος, φλαπ. Πάει ο Διαμαντόπουλος, φλαπ. Πάει στο τέλος μια και ο Καρυπίδης, φλαπ. Στον Καρυπίδη του λέει τι κάνεις. Τον έχουν να πει στο ξύλο, γιατί όντως ήταν ο παίκτης που άλλαξε το παιχνίδι. Έχει φάει πολύ ξύλο. Βέβαια, Μάρκο μου, κοίταξε να δεις, άμα είναι να μπαίνεις έτσι, να βάζεις τα γκολ, θα δίνουμε και εμείς σιγά σιγά να γυρίζουμε τα μάτς. Θα αρχίσουν όλοι. Και μπράβο του. Και τον Τούνι, τα λέγαμε και χθες, που έκανε την προσπάθειά του και δικαιώθηκε. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως είπες κιόλας στο πρώτο ημίωρο, θα αξιώσει και. Έχουμε μάτς Σάββατο, έχουμε μάτς Τρίτη και καπάκι Σάββατο. Θα αξιώσει και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Ο Ντούνης, ο κάθε παίκτης διεκδικεί και πρέπει και μπορεί να διεκδικήσει τον χρόνο του με τις παρουσίες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, να γίνει η συμπεριφορά του. Θα τα διαβάσουμε όμως, επιστρέψουμε, γιατί ήδη έχουμε ξεφύγει λίγο. Και πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και θα συνεχίσουμε έτσι εδώ την κουβέντα μας. Συζήτησή μας λίγο πιο χαλαρή σήμερα, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στο κοινό μου ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ηρεμία σχετικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές είτε συζητάμε μαζί σας, είτε μιλάμε με τον Αλέξη, λέμε κάποια πράγματα. Δεν θέλουμε να σας πιέζουμε με συνεντεύξεις που ακούγονται και ξανακούγονται και ξανά. Ακόμα και τον βετεράνο που έχουν να πούν πράγματα, θέλουμε να τους φιλοξενούμε όταν πραγματικά έχουν να πούν πράγματα. Δεν θέλουμε απλά να καλύπτουμε το δίωρο με κάποιον βετεράνο ή κάποιον που έχει μιλήσει σε 432 διαφορετικά μέσα, απλά για να πούμε ότι βγάλαμε έναν ακόμα άνθρωπο για συνέντευξη. Προσπαθούμε να έχουμε την επικοινωνία και μέσω μηνυμάτων και με τις δικές μας απόψεις, αλλά και τις δικές σας, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο. Πάμε στο break. Ο φίλος 779 λέει: οι νίκες της ομάδας έχουν καλύψει κάθε είδους απαιτήσεις του κόσμου. Ο Άρης έχει κόσμο και πίεση. Πρέπει επιτέλους η στήριξη να γίνει μεγαλύτερη της πίεσης. Μεγάλη αλήθεια. Το μάτς του Σαββάτου με την παραγωγή, για αυτά που λέγαμε, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και με ένα δεύτερο μήνυμα λέει ότι με τους δύο νέους εξηγιαντές ο Συντοπίτης πάει για τίτλο χωρίς εκτός έδρας νίκη και μόλις ένα γκολ εκτός έδρας. Και λέγε μπράβο στο Ερακλητής για τη διαμαρτυρία που έκανε στο γραμμένο. Εδώ παραθέτει μια σειρά από ενδιαφέροντα νούμερα, αν μη τι άλλο. Εκτός έδρας νίκη και ένα γκολ μακριά από την Τούμπα. Βίτι λες και παραγωγικότητα αυτή για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Έχει 100% δίκιο. Έχει άλλα όμως. Να πω λίγο κάτι άλλο, επειδή έρχονται και γιορτινές μέρες. Υπάρχει μια δημοπρασία καινούρια στο Charity Idols και σε αυτή συμμετέχει ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος προσφέρει παπούτσια που φόρεσε τη σεζόν 92-93 και τα χρήματα θα πάνε όλα στον μικρό Χριστόφορο που πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, βρίσκεται στο εξωτερικό και τα νοσήλια είναι πάρα πολύ πολύ ακριβά, μια πολύ δύσκολη μάχη ο μικρός, και υπάρχει ένα μήνυμα σχετικό του Νίκου Γκάλη, ο οποίος λέει: σας καλώ να συμμετέχετε στη δημοπρασία του Charity Idols για ένα ζευγάρι φορεμένα δικά μου παπούτσια. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα πρόσφατα την πρόταση του Γιάννη Παυλιτζόγλου, ο οποίος συμμετείχε εκείνη τη χρονιά στις προπονήσεις της ομάδας και του τα είχα δώσει τότε ως ενθύμιο. Καλοσύνη του να αποχωριστεί αυτό το σπάνιο συλλεκτικό ζευγάρι, προκειμένου τα έσοδα να πάνε να βοηθήσουν τον μικρό Χριστόφορο που δίνει στο μακρινό Μεξικό μια πολύ δύσκολη μάχη, όπου ελπίζουμε να βγει νικητής. Μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο του Charity Idols ή να μπείτε και στο Φάρο Ζωής για να δείτε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη μάχη που δίνει ο μικρός Χριστόφορος, να δείτε και τον τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο εφόσον θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε. Και μπράβο τον Νίκο, ο οποίος όποτε του έχουν ζητήσει είναι εκεί, είναι παρόν, και πρόσφατα είχε και άλλες, είχε προσφέρει και μια φανέλα της Εθνικής, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα όποτε υπάρχει για φιλανθρωπικό, του ζητάνε για φιλανθρωπικό λόγο,
είναι εκεί, δεν ούτε ντίβα, ούτε φίρμα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ίσα ίσα που πάντα υπάρχει η διάθεση από την πλευρά του να βοηθήσει και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι και αυτό που είπε και στην ομιλία του στο Hall of Fame, ότι έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, αλλά το πιο σημαντικό για έναν αθλητή ήταν αυτό που βίωσε με μια γυναίκα που τον πλησίασε στο δρόμο και του είπε: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γλίτωσε το γιο μου από τα ναρκωτικά». Δείχνει τις ευαισθησίες του και είναι πάρα πολύ σημαντικό που για μία ακόμη φορά, που δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, έτσι, το να προσφέρει είτε την μπλούζα του είτε τα παπούτσια του τίποτα άλλο. Βέβαια, ξέρω ότι βοηθάει κι αλλιώς, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί ούτε ο ίδιος επιθυμεί να υπάρχει προβολή πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ο πρώτος που βοηθάει και σε τέτοια ζητήματα. Οπότε μπείτε και στο Λαμπαοτάρης, αν σας είναι πιο εύκολο, για να έχουμε αναρτήσει και το σχετικό θεματάκι. Από εκεί θα κατευθύνετε και στο Charity Idols και όπου χρειάζεται για να βοηθήσετε το παλικαράκι αυτό. Ο ένας μετά τον άλλο πέφτουν αυτοί. Θα το πούμε και τη δόξα. Όλοι τραυματίζονται. Είναι τι μάτς θα πάρουν λόγω της κακής απόδοσης των αντιπάλων. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν. Όταν είναι τα μάτς όπως είναι αυτό με τα Τρίκαλα, δεν μπορούν. Βέβαια, από τώρα πρέπει να αρχίσω, μου φαίνεται, να λέω για τον Χατσαρόγλου. Ήδη ακούω διάφορα σενάρια για το παιχνίδι εκεί στη Δράμα. Αργεί βέβαια ακόμα το μάτς αυτό. Αλλά εντάξει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και είναι υπεύθυνος και ο Βαγγέλης ο Γραμμένος για το συγκεκριμένο, να μην υπάρξει το παραμικρό σε σχέση με τον Χάτζη Σαρόγλου και τη Δράμα και όλα τα υπόλοιπα. Με τον Μπέτγκουε σε ρώτησα. Ναι. Τι θα κάνεις, φίλε, τον κρατήσεις? Εγώ τι να κάνω με τον Μπέτγκουε? Τι γίνεται τώρα? Δεν είμαι προπονητής. Μετά τα μπουζούκια με το Σεφερλί, άλλαξα άποψη τώρα, τι γίνεται? Και ο Άρης, δηλαδή, συγγνώμη, αν περάσει δηλαδή ένας μήνας και μετά πει ξανά άλλαξα άποψη. Θα μιλήσει με τον προπονητή και θα πάρθει η απόφαση. Με τις χορηγίες. Τώρα μπλέξαν και την ΠΑΕ με τις χορηγίες, το ξέρεις αυτό? Ναι. Ότι η ΠΑΕ που εμπλέκεται. Θα δώσουν, λέει, 3 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Ναι. Τώρα η Turkish Airlines. Ναι. Και κάποιες άλλες εταιρείες θα δώσουν και αυτές. Και του χρόνου στη Super League θα δώσουν και 2 στην ΠΑΕ. Φέρτε. Πολύ το χρήμα, παιδιά. Χαμός γίνεται. Αλλά κατά τα άλλα, οι παίκτες στο μπάσκετ οι περσινοί είναι απληρωτοί και στο ποδόσφαιρο πάρει 3 χιλιάρικα, σε χρωστάω άλλα 2. Έφτασε τα 20, ωραία. Πάει και αυτός ο μήνας στο ταβλαρίδι. Πάμε στον επόμενο, πάμε στον Καράμπελα. Πάρει 12, 13, σε χρωστάω άλλα 7, πάρε και τα 2 από εκεί. Έλα, Ρόβας 11, πάρε 8. Έτσι πάει. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ευρώ. Μόνο λόγια έχουν έρθει. Ξέρετε τι θα γίνει με μια χορηγία στη Super League 2 εκατομμύρια? Πανηγύρι. Όχι, δεν θα πούμε βέβαια, ναι, 100%, ναι. Να είμαστε και σοβαροί. Αλλά όπου ακούσεις έτσι πολλά, στο τέλος μην μείνουμε με τα λίγα στο χέρι. Μην μείνουμε με το τίποτα. Με το τίποτα, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ακούσει γενικότερα πάρα πολλά. Α, δούμε, η Παρασκευή πλησιάζει, έτσι δεν είπε ο κ. Κολοβέτσος, ότι την Παρασκευή, ναι, θα έχουν πέσει υπογραφές? Α, δούμε, δεν το έχει ξαναπεί αυτό πριν 2 εβδομάδες, 3. Το άλλο τέτοιο, λένε, θα έρθουν, λέει, οι Τούρκοι, λέει, αλλά δεν θα έρθει ο Λάσκαρης. Γιατί? Οι Τούρκοι να έρθουν να κάνουν τι? Να υπογράψουμε τον Λάσκαρη, αλλά θα λείπει, λέει, ο Λάσκαρης. Υπογράψει ο Μάνος? Δεν μπορεί. Αυτός δεν είναι, είναι εντεταλμένος σύμβουλος. Σύμβουλος. Ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Το άλλο είναι, λέει, στην Αθήνα ο Λάσκαρης, δεν μπορεί να έρθει. Και ούτε οι Τούρκοι, λέει, μπορούν να πάνε στην Αθήνα. Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορούν να πάνε οι Τούρκοι στην Αθήνα? Αν το Λάσκαρης δεν μπορεί να έρθει εδώ, οι Τούρκοι δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα. Τι, δεν γίνονται πτήσεις, δηλαδή, από... Με Turkish Airlines. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ τα καταλαβαίνω. Είναι η δικαιολογία όταν δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι, δεν μπορεί να βρεθούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Τέλος πάντων. Θα περιμένουμε και αυτή τη βδομάδα. Έγινε έτσι κι αλλιώς κάτι άλλο. Αλλά μια θετική έκβαση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Για την ομάδα. Ναι.
Θα δούμε. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Μακάρι να υπάρξει όντως χορηγία και από την Turkish Airlines και από τα υπόλοιπα και από τις υπόλοιπες εταιρείες που λέγεται ότι θέλουν να επενδύσουν στον Άρη. Μακάρι να έρθουν και με πολλά εκατομμύρια ευρώ να αγοράσουν την ομάδα. Μακάρι να προκύψουν. Να έρθει αυτός ο Αμερικάνος. Ποιος είναι ο Αμερικάνος, φίλε, που είναι το Σούγκαρμαν. Να έρθει ο Σούγκαρμαν να πάρει το ποδόσφαιρο με τα 6 δις που κάνει κάθε χρόνο τζίρο. Να δεις μετά τι ωραία που είναι τα πράγματα. Αλλά μέχρι τώρα. Επί της ουσίας το μόνο που έχουμε δει είναι μια χορηγία του Τόμ Παπαδόπουλου. Το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Για το μπάσκετ περισσότερο αναφέρομαι. Εάν δεν έρθουν λοιπόν αυτά. Και αν περάσει αυτή η Παρασκευή. Μπαν. Και γίνει μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Και μετατεθεί και πάλι για τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Εδώ και αρκετό καιρό. Σχεδόν βέβαιο deal με τους Τούρκους. Τι γίνεται. Θα αρχίσουν οι καταπτώσεις. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τον Αριανό. Νομίζω ότι αυτό τον απασχολεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελπίδα. Και ως γνωστόν, όσο υπάρχει ελπίδα, πεθαίνει τελευταία. Εάν όμως παρέλθει αυτή η τελευταία καταληκτική ημερομηνία, γιατί από ό,τι καταλάβαμε, αυτή η εβδομάδα είναι και η τελευταία των επαφών, των συζητήσεων και λογικά πρέπει να πέσουν και υπογράφες. Αν λοιπόν δεν πέσουν οι υπογράφες. Θα μας πούνε ότι θα πάει την άλλη εβδομάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Αν λοιπόν από την Παρασκευή πάλι πάμε στην επόμενη Παρασκευή, στη μεθεπόμενη Παρασκευή ή μετά τα Χριστούγεννα, γιατί θα έχουν και γιορτές. Τι ακριβώς θα γίνει μετά. Η ομάδα πώς θα πορευτεί, ο Γιαννάκης πώς θα πορευτεί. Ο οποίος έχει βάλει και το όνομά του σε αυτή την ιστορία. Γιατί έχει εμπλακεί καλός ή κακός. Και δεν έχει πάρει και μία. Και τον Αριανό, αυτό πρέπει να τον απασχολεί. Τι ακριβώς θα ξημερώσει για τον Άρη η επόμενη μέρα στην περίπτωση μη επίτευξης αυτού του deal. Το οποίο φυσικά, αν γίνει όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μάνα εξ ουρανού για την ΚΑΕ Άρης. Πώς θα προχωρήσει ο Άρης, μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Όχι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, όχι. Εφόσον δηλώνει μια αδυναμία τη δεδομένη χρονική, του αυτούς μήνες δηλαδή, η ιδιοκτησία να χρηματοδοτήσει την εταιρεία. Τα προβλήματα τα οποία τώρα τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, θα επιστρέψουν στο προσκήνιο και μάλιστα θα επιστρέψουν πολύ δυναμικά και θα τα βρούμε μπροστά μας πάρα πολύ σύντομα. Άρα εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι εάν παρέλθει και αυτή η ημερομηνία, αυτή η εβδομάδα και για τον Α ή Β λόγο δεν γίνει το deal, τότε θα πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και αναφέρομαι στην ιδιοκτησία, στους Τούρκους, αν θες τους μεσάζοντες, τον κύριο Κολοβέτσο, προφανώς αυτός, και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, να τοποθετηθούν και να ενημερώσουν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα να πάρθουν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και να μην αφήσουμε και να τρέχουμε όταν πια θα έχουμε πέσει στο παγόβουνο. Εδώ υπάρχει ένα κλίμα βέβαια περίεργο, δηλαδή οι υποψήφιοι επενδυτές να λένε, όχι χορηγοί, που μπορεί να γίνει. Που μπορεί να είναι δυνάμιοι επενδυτές. Ναι. Να λένε ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε και τα λοιπά και δίνουμε τα λεφτά και από την ΚΑΕ να λέγεται όχι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν θα γίνει. Να μπλέκουν στη μέση οι εταιρείες για το πώς θα έρθουν τα λεφτά. Να γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία, ας μην μπούμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Και ας μην προσπαθήσουμε τώρα να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη ή ξέρω εγώ να μπούμε σε κάποιες... Ο Παπακυριάκης να λέει το ναι. Κολοβέτσο show me the money. Εγώ σου λέω το ότι... Κολοβέτσο να λέει με καλά με τον λοιπόν, Λάσκαρη. Εγώ σου λέω ότι δεν γίνεται λοιπόν η συμφωνία. Άμα γίνει όλα καλά, δεν θα συζητάμε. Άμα δεν κάτι γίνει άλλο. Συμφωνία, ψάξε πέντε άμα νίκες, δεν γίνει... ψάξε πέντε νίκες να σωθεί. Γιατί μπορεί να έρθουν χειρότερα πράγματα. Τι θα γίνει μετά, δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Και είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, δεν θα πρέπει να σε εξηγήσουν γιατί δεν έγινε το deal. Εάν δεν γίνει, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να γίνει και είναι ευχής έργων. Σε εξηγήσει, δεν σε εξηγήσει, σε ένα μήνα θα έχεις μπαν, θα έχεις καταπτώσεις εγγυητικής και θα έχεις άλλα πράγματα που θα θέτουν ένα αμφιβόλο τη συνέχεια της παρουσίας της ομάδας στην Α1. Άρα, τι με νοιάζει το γιατί. Το θέμα είναι να γίνει. Αν δεν γίνει. Και μου πούνε ότι φταίει ο Λάσκαρης ή φταίει ο Κολοβέτσιος. Όχι, θα πρέπει να ξέρουμε και σε αυτή την περίπτωση όμως τι ακριβώς έγινε. Ξέρουμε. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία σέρνεται εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια ιστορία την οποία ο ίδιος ο Νίκος ο Λάσκαρης την έφερε στο προσκήνιο και κανένας άλλος. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Κάποια στιγμή
Έγινε παιχνιδάκι στο διαδίκτυο αυτή η ιστορία και κόντουσαν να την ξεφτυλίσουν κιόλας. Ότι κόντουσε. Και δεν μπορεί, εάν δεν γίνει το deal, να μην μάθουμε το λόγο για τον οποίο δεν θα γίνει. Καλά, και πότε, και ο ένας θα λέει τα δικά του και ο άλλος θα λέει τα δικά του. Τι να μάθουμε. Τι να μάθουμε. Εγώ βλέπω ότι όλες αυτές οι. Την περιραίωσα, εμένα η περιραίωσα ατμόσφαιρα δεν μου αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξία, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο, αλλά μακάρι να διαψευστώ και να έρθουν τα χρήματα και να γίνει η συμφωνία. Και μακάρι, όπως λες και εσύ, να αφορά και το ποδόσφαιρο και να έρθουν το χρόνο και άλλα εκατομμυριάκια και, και στην ΠΑΕ. Τα εκατομμυριάκια ουδείς εμίσησε τη σήμερον ημέρα. Έτσι. Συνεχίζουμε, έχουμε πει στη τελική μας ευθεία. Να σας πω λίγο τα εισιτήρια του αγώνα με την Παναχαϊκή πόσο κοστίζουν. Ανακοίνωσε η ΠΑΕ σήμερα ότι τίθενται σε κυκλοφορία αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, είναι 5 ευρώ στις θύρες 1 και 3, στα δύο πέταλα δηλαδή, 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 ευρώ στη θύρα 9, που έχει και την πανοραμική θέα, 20 ευρώ στη θύρα 7 τα επίσημα και 40 ευρώ στα VIP. Είναι οι γνωστές τιμές, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως και σε όλα τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Λογικές, καλές τιμές για αυτό το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Μπορείτε να τα προμηθεύεστε από αύριο Τετάρτη από την boutique του Άρη, από το Άρης FC Boutique, το πρωί μέχρι τις 3 και την Πέμπτη εννοείται και απογευματινές ώρες, αλλά και την Παρασκευή 5 με 9 και φυσικά και από τα γραφεία της ΠΑΕ Άρης και από τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα. Θα διατεθεί θύρα 4 στην Παναχαϊκή, η θύρα των φιλοξενούμενων δηλαδή, για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Για όσους φιλάθλους της Παναχαϊκής επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Άρη, μπορούν να τον παρακολουθήσουν από την θύρα 4 στα 10 ευρώ θα κοστίζει για τους πατρινούς το εισιτήριο. Είπα σε τόσο δεν είναι. Ο πατρινή έχει, μπορεί να έχει και φίλους της Παναχαϊκής από τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Υπάρχει γκισέ έξω από τη συγκεκριμένη θύρα για όσους φίλους της Παναχαϊκής θέλουν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Διαβάζω τώρα ότι υπάρχει μια ανησυχία στη Δόξα Δράμας για τον Αντώνη Πετρόπουλο. Ο ένας μετά τον άλλον, οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν την τελευταία στιγμή, και αναφέρομαι κυρίως σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν κάνει προετοιμασία, κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, το να κάνεις μόνος σου προπόνηση, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο χωρίς να είσαι ενταγμένος σε μια ομάδα και να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναπληρώσει την προετοιμασία που κάνει μια ομάδα, ακόμη και αν είναι κακή αυτή η προετοιμασία, που λέει ο λόγος. Και φαίνεται αυτό από τις περιπτώσεις, τις τρεις περιπτώσεις, πιο χαρακτηριστικές δεν υπάρχουν στη Δόξα, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έκαναν προετοιμασία. Και αναφέρομαι στον Πετρόπουλο, τον Γκάσες και τον Κουνδουλάκη, οι οποίοι αμφότεροι είναι έξω με προβλήματα μυϊκά. Άλλο στο δικέφαλο, άλλο στον προσαγωγό. Αυτά όλα, να ξέρετε, είναι προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Ναι, τους αντικαθιστά ο Χατσαρόγλου. Σε όλες θέσεις παίζει. Είναι all around. Είναι παίκτης. All around player. Είναι αυτό που λέμε ελβετικό σουγιά, που λέει εργαλείο. Έτσι. Στα χέρια του προπονητή, του Άγγελου Δικόζη, ο Χατσαρόγλου. Και ο Δικόζη ήταν στην Κρήτη. Ναι. Με τον Γκέραρτ. Και αυτό έπαιξε εκεί πέρα. Και ο Μιχαλίτσιος, ο Παπαδόπουλος βέβαια. Άρα τρεις παίκτες του Άρη. Πρώην του Άρη. Και ο Σκέντζος. Και ο Σκέτσος 4, μπράβο. Από αυτούς, κάτσε να δω. Πώς είναι με νούμερα, να λέμε. Πώς είναι. Μιχαλής δεν ήταν με νούμερο. Όχι. Ο Σκέτσος ήταν, Νομίζω ήταν, ήταν. Εκείνη εποχή δεν ήταν, ή όχι. Όχι, δεν είναι. Είχε φύγει. Α, είχε φύγει. Σίγουρα ήταν Παπαδόπουλος. Ναι. Δικόζης, φυσικά. Και ο Κολτσίδας ήταν τότε. Ναι. Αλλά εκείνος άλλαξε το νούμερο 23. Πράγματα και αυτά. Μάλιστα. Έχουμε δει πάντως αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, να δούμε και τους διαιτητές που θα βγουν πάλι για το παιχνίδι του Σαββάτου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Άρης παίζει με την Παναχαϊκή του Κατσουράνη, η οποία την χάνει μιας ιδιαίτερης αγάπης από τους κιτρινόμαυρους της Αθήνας, που πέρσι είδατε τι έγινε με τη Λαμία. Και όταν μιλάμε για τριτσόνιδες και κουκουλάκιδες, αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Πότε είναι οι διαιτητές να βγουν, αύριο. Αύριο. Αύριο θα βγουν οι διαιτητές για το παιχνίδι του Σαββάτου. Το επαναλαμβάνω, θα πρέπει ο Άρης, ο κόσμος του Άρη να δείξει τη δυναμική του, να δείξει πραγματικά το ποια ομάδα υποστηρίζει, να δείξει το Βικελίδη στην εικόνα του, το ότι πήγαμε με την Μπόκα και έγινε αυτό το οποίο έγινε με την Μπόκα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει σε όλα τα παιχνίδια φέτος μετά να λέμε για την Μπόκα. Είμαστε. Φοβερό, ε. Ναι. Διαβάζω αυτό το ρεπορτάζ που παίζει πλέον σε όλες τις ιστοσελίδες. Άρχισαν κάποιες εργασίες σε ένα αθλητικό κέντρο του Αμβούργου και κατά τη διάρκεια των εκσκαφών οι εργάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τεράστια τσιμεντένια σβάστικα μεγέθους 14 τετραγωνικών μέτρων. Το είχαν κάνει τότε προφανώς, το καλύψανε μετά. Α, ήταν σε ένα σε γήπεδο έτσι. Αεραστεχνικής ομάδας. Μάλιστα. Άμα το ανοίγει, μπορεί να είναι γεμάτο από κάτω εκεί. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, φίλε. Να υπάρχουν αυτά. Αλλά δεν. Σβάστηκα. Μάλιστα. Για το φίλο που ζητάει να σχολιάσουμε τον κύριο Γραμμένο και τις τοποθετήσεις του χθες κτλ. Εντάξει. Πολλά από αυτά που ζητάτε σήμερα να σχολιάσουμε, τα έχουμε σχολιάσει πολύ πριν βγουν στο προσκήνιο. Τι θέλατε να πει, ότι αλλάζει ο Χαλίφης? Θέλατε να πει ότι, είναι όλα, ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι μισθοί, ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει μάλλον πρόβλημα στην ΚΕΔ. Τι θέλατε να πει? Και βλέπετε και κάτι περίεργο που συμβαίνει σήμερα. Βλέπετε το ότι υπάρχει το ξεφωνητό εντός εισαγωγικών στο Θόδωρο Θεοδωρίδη αναφορικά με, το, με την UEFA και προς τον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπω τώρα. Υπάρχει η πληροφορία ότι ότι την Πέμπτη είναι αυτή η μέρα η πολυπόθητη για πολλούς και διάφορους για το ξεκαθάρισμα σε σχέση με τον Νίκο Λάσκαρη και την ανακρίτρια, ότι έχει κληθεί δηλαδή να δώσει το παρόν. Το έχει γράψει το Δίκη Sports, το έχει ανεβάσει το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γραφτεί σε ένα δικαστικό μπλοκ, από εκεί το αναπαράγουν από ό,τι βλέπω, στο οποίο αναφέρει, τώρα με κάθε επιφύλαξη, ένα δικαστικό μπλοκ το έχει. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι δικαστικό και γνωρίζει το αντικείμενο, γιατί έχει ένα κομμάτι μάλιστα το οποίο είναι και μακροσκελέστατο, αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας μεταφέρω τι ακριβώς γράφει. Γράφει λοιπόν ότι ο Νίκος Λάσκαρης, κάτι το οποίο αναμέναμε, απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Το δικογραφίες παρεπτόντως που λες, είναι η κυρία που βγαίνει στον Θωμαίδη, η συνάδελφος, που κάνει τα αντίστοιχα πολιτικά θέματα. Δηλαδή δουλεύει στο Sky η συγκεκριμένη. Θα παρουσιαστεί την Πέμπτη το πρωί στο κτίριο της Ευελπίδων, στην 11η τακτική ανακρίτρια. Κυρία Γκούμα, εντάξει, έχει ενημέρωση συγκεκριμένη, ακριβής η συνάδελφος του δικαστικού ρεπορτάζ, και κατηγορείται για μια υπόθεση διαδικτυακής πώλησης χρυσού ο ιδιοκτήτης του Άριος Γνωστών, και θα απολογηθεί για υπεξαίρεση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που επισύρουν προφυλάκηση και πολυετής ποινές κάθειρξης. Ενώ συγκατηγορούμενη είναι και η σύζυγός του, η οποία αναμένεται να κληθεί μετέπειτα, όχι ταυτόχρονα δηλαδή, η οποία μάλιστα δεν ξέρει κανείς που είναι, έτσι, είναι. Ναι. Όπως λέει εδώ το κείμενο, παραμένει άφαντη. Μαζί με τον συνήγορό του θα εμφανιστεί ο κύριος Λάσκαρης, όπως λέει εδώ. Μέρι Μπενέα. Μέρι Μπενέα. Αυτή είναι η κυρία που ήταν και χθες στο Θωμαίδη. Ναι. Είναι η γνωστή υπόθεση που νομίζω για τον Άρη αυτό το οποίο έπρεπε να... Τον Άρη τον εμπλέκει στο κομμάτι ότι έχουν δεσμευτεί οι μετοχές στο πρωτοδικείο της Αθήνας. Ναι, οι δέσμευση των μετοχών έχουμε ξαναπεί τι είναι. Δεν μπορεί να τις πουλήσει. Αυτό είναι η δέσμευση των μετοχών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Νομίζω για τον Άρη πάντως
Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι από την στιγμή που θα υπάρξει θετική έκβαση, το συζητώ, αυτό ευχόμαστε όλοι για τον Νίκο Λάσκαρη. Θυμίζω για να ξέρει και ο κόσμος ότι το προηγούμενο, για να κάνουμε ένα refresh λίγο της υπόθεσης, ότι πριν από ένα χρόνο, δηλαδή τον περασμένο Οκτώβριο, η δικαιοσύνη έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε ο Λετωνός, ο Σουμπότινης, πώς λέγεται αυτός, κατά του ζεύγους Λάσκαρη, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί οποιαδήποτε κινητή και ακίνητη περιουσία διαθέτου στη χώρα μας, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση του χρυσού, αυτά τα 915 κιλά χρυσού και ποσού 57 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα πάμε στο πιο έτσι, δύσκολο κομμάτι αυτής της υπόθεσης, το ποινικό κομμάτι δηλαδή. Τον περασμένο μήνα είχε παρουσιαστεί στην ανακρίτρια ο κύριος Σουμπότινης και ήρθε η σειρά του Νίκου Λάσκαρη να περάσει το γραφείο στην Ευελπίδων. Και είναι πολύ σημαντικό φυσικά τι απόφαση θα πάρθει, δηλαδή αν θα προφυλακιστεί ή όχι στην ουσία, δεν είναι αυτό είναι το θέμα πλέον. Που αφορά πλέον, άλλο, ρε παιδί μου, ναι, που αφορά πλέον ξεκάθαρα, όπως καταλαβαίνετε, και τον Άρη από αυτή την ιστορία. Θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Ναι, γιατί δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα. Όχι, γι' αυτό δεν μπορεί να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάνε. Αναρωτήθηκα πριν, αγωνίστε, η απάντηση ήρθε γρήγορα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αυτομάτως δεν είναι η απάντηση και όσο συζητούσαν προηγουμένως εμείς για Δάης. Ναι. Για το αν θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Δεν θα γίνει τίποτα λοιπόν αυτή την εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται. Καλά, δεν με τους Τούρκους. Θα πάει το πρωί στην ανακρίτρια. Ναι. Θα αφαιθεί ελεύθερο το μεσημέρι. Αν δεν. Θα έρθει το βράδυ, θα υπογράψει τους Τούρκους, αλλά πάει πίσω. Πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Αν δεν. Θα σου πω το αν δεν. Γιατί γι' αυτό λέω εγώ, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο πρέπει να τελειώσει το θέμα. Αν δεν, Αλέξη, ναι, και προφυλακιστεί, ναι, αυτομάτως ο ερασιτέχνης Άρης, mm-hmm, αποκτά το δικαίωμα αντικατάστασής του. Δουλειές με φούντες για τον κύριο Ψηφίδη. Θα προκύψουν σε αυτή την περίπτωση, φυσικά, εννοείται. Να λοιπόν, που εξελίξεις θα έρθουν, από ό,τι φαίνεται, σε όλα τα επίπεδα, στην ΚΑΕ Άρης. Αυτή την εβδομάδα, όχι μόνο στο θέμα των χορηγιών που συζητούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, αλλά και στο θέμα με την δικαστική περιπέτεια που έχει εδώ και μήνες ο κύριος Λάσκαρης με τον Λετωνό, τον κύριο Σουμπότινης, για αυτή την υπεξαίρεση. Κατηγορείται για απάτη και υπεξαίρεση, όπως σας διάβασα το κείμενο της δικογραφίας. Και την Πέμπτη το πρωί θα περάσει από την πόρτα της 11ης ανακρίτριας στην Αθήνα. Για να δούμε τι θα προκύψει. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικό, αφορά τον Άρη και σίγουρα θα μας κάνει σοφότερους αυτή η εβδομάδα, γιατί σε περίπτωση που κριθεί προφυλακιστές, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν κριθεί προφυλακιστές, μπορεί να προχωρήσει μετά το θέμα της χορηγίας ή λίγο πιο απελευθερωμένος ο κύριος Λάσκαρης να δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο, να αποδειχθούν όλα όσα λέει. Εννοείται, να αποδειχθούν και βορείες όλα έτσι, αυτά που λέει ο κύριος Σουμπότινης, και να μπορέσει να αποκτήσει και πάλι μια ρευστότητα και μια χρηματορροή και να μπορέσει να είναι πάλι όπως ήταν τον πρώτο χρόνο ενεργός και ο ίδιος και η σύζυγός του και κοντά στην ομάδα, και να υλοποιήσει αυτά που είχε υποσχεθεί και αυτά που ξεκίνησε να κάνει τους πρώτους μήνες, είναι αλήθεια, και αυτός ήταν και ο λόγος που τον περιέβαλε όλη η οικογένεια του Άρη με αμέριστη υποστήριξη και εμπιστοσύνη. Αλλά δυστυχώς αυτή η περιπέτεια που έχει τους τελευταίους μήνες κοντεύει να τα γκρεμίσει όλα αυτά και να φέρει τον Άρη σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έτσι είναι η κατάσταση. Και περιμένουμε να δούμε. Εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Και θα πρέπει να το δούμε όλοι με ψυχραιμία. Εδώ λέει και μια άλλη πληροφορία μέσα στο κείμενο, ότι στην δική του παρουσία στην ανακρίτρια, ο κύριος Σουμπότινης... Είναι παλιό αυτό, ναι. Έχει κάνει αντιγραφή και το ξανάβαλε τώρα. Είπε ότι προσπαθούν να εκπίσουν την περιουσία τους, αυτή που δεν έχει δηλαδή.
δεσμευτεί. Καλά, αυτό πάντα το λένε για να, μην, για να ισχύει, έχουν ισχύει τα ασφαλιστικά μέτρα και όλα αυτά. Ναι. Και είπε ότι με αυτά τα χρήματα αγόρασε και τον Άρη. Και γι' αυτό ζήτησε δέσμευση των μετοχών του Άρη. Πάντως, να πούμε το εξής. Ουσία ζήτησε επίσπευση δηλαδή της κλήσης του κυρίου Λάσκαρ και της συζύγου του για να προχωρήσει η διαδικασία. Έτσι. Αυτό ζήτησε. Το θέμα είναι ένα θέμα υπαρκτό. Έτσι. Είτε σκευωρία, είτε αλήθεια, είτε ψέματα, αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, γιατί πάρα πολλά δεν το ξέρουμε. Θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές. Αυτό που ευχόμαστε, είναι ο μεγαλομέτωχος του Άρη την Πέμπτη το απόγευμα να έχει ξεμπερδέψει, όσο μπορείς να έχει ξεμπερδέψει τέλος πάντων σε πρώτο βαθμό, ναι, και να απελευθερωθεί ώστε να κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στον Άρη. Αυτό είναι όμως μια ευχή. Μην μπερδεύουμε την ευχή με το τι θα γίνει στην πραγματικότητα, γιατί δεν το έχει χειριστεί σωστά το θέμα. Το θέμα αυτό δεν βγήκε σήμερα. Δεν είναι μια βόμβα που έσκασε ξαφνικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί τον κύριο Λάσκαρ και την οικογένειά του και τον Άρη κατ' επέκταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλο αυτό τον καιρό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι έτσι περιμένει αυτή την ιστορία. Ως Άρης όμως, είναι και ο ίδιος σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ως Άρης όμως, που είναι πάνω απ' όλα ο Άρης, περιμένουμε μια εξέλιξη την Πέμπτη. Είτε είναι η θετική για τον Λάσκαρ, που θα είναι απόλυτα θετική και για τον Άρη, είτε είναι η αρνητική για τον Λάσκαρ, που όμως δεν θα πρέπει κατ' επέκταση να σημάνει τη διάλυση του Άρη. Γιατί αν είναι αρνητική για τον Λάσκαρ, θα πρέπει ο Άρης, ο σύλλογος, ο ερασιτέχνης, οι παράγοντες του Άρη, να βρουν τον τρόπο μετά απεμπλοκής από τον Λάσκαρ. Όσο ομό και αν ακούγεται, όσο στιγνό και αν ακούγεται, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι πάνω από πρόσωπα και θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται. Αν δηλαδή έχει μπλέξει με το συγκεκριμένο θέμα, εγώ λέω ότι είναι αθώος ο άνθρωπος. Έτσι. Αλλά η ανακρίτρια λέει η φυλακή. Τι θα κάνει ο Άρης? Διαλυθεί? Νομικά πλέον θα έχει το έρισμα, για να καταλάβετε, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει ούτε στο Λάσκαρ ούτε στον Καρυπίδη να του πει: μεγάλε, δεν γουστάρω αυτά που κάνεις, φεύγεις. Yeah. Δεν γίνεται. Σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει σημασία, και μην μπαίνετε ούτε σε τρικάκια για να σας πικάρουν ούτε οτιδήποτε άλλο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και μακάρι να είχε γίνει και πιο γρήγορα αυτό. Και ίσως, να σας πω κάτι, ίσως αυτό, όχι ίσως, σχεδόν βέβαιο πλέον είναι, ότι αυτός είναι και ο λόγος που καθυστερούν όλα τα πράγματα τόσο πολύ. Εννοείται. Δηλαδή ότι και αυτός προφανώς δεν επιδιώκει λύσεις. Ναι, προφανώς και ο ίδιος περίμενε ότι αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, θα κληθεί από την ανακρίτρια. Είναι γνωστό, το λέγαμε. Ναι, και τα έχει τρενάρει όλα. Το έγραψε η Real News, όμως. Γιατί περιμένει να. Την Κυριακή δεν το έγραψε. Έγραψε προσέλιδο είχε. Ότι για τις ελβετικές αρχές έγραφε. Το ίδιο ένταλμα είναι αυτό τότε. Ναι. Δεν το είδα μέσα το κείμενο. Το ίδιο έγραφε. Άρα, μακάρι την Πέμπτη να πάει ο άνθρωπος να το τελειώσει θετικά. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Δύσκολη υπόθεση είναι. Δύσκολη. Και βλέπετε, υπάρχει σε όλα τα μέσα ενημέρωση. Πρώτο θέμα παίζει πλέον. Καλά, εντάξει. Φυσιολογικό είναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σας δίνουμε την σωστή διάσταση. Αυτά. Έλαχιστο τέλος η είδηση. Ναι, όντως. Για να κάνουμε το φινάλε και την αποφώνηση με την είδηση ότι την Πέμπτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο του ανακριτή ο Νίκος Λάσκαρης για αυτή τη γνωστή υπόθεση. Και επιτέλους θα έχουμε μία εξέλιξη, παιδιά, όπως και να έχει, είτε θετική είτε αρνητική. Αυτά από μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη τον Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή Ρόγια Μπλε ακολουθεί στο Λίμπερο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.